με την μέγιστη δυνατή συνένεση και με διαφορετικούς όρους από αυτούς του διαγωνισμού για τα πανελλαδικής εμβέλειας, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία για τα περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα. Αυτό δεσμεύτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου του Σταρ Κεντρικής Ελλάδος για λογαριασμό του συνόλου των τηλεοπτικών μέσων της περιφέρειας. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος παραδέχτηκε πως τα μέσα της περιφέρειας έχουν διαφορετικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία το ΕΣΟΡΟΥ θα πρέπει να λάβει υπόψη. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για την περιφερειακή τηλεόραση, γιατί ο νόμος Παπά για τις άδειες προβλέπει την διαδικασία της δημοπρασίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη κανένα ποιοτικό ή ποσοτικό κριτήριο της μέχρι σήμερα λειτουργίας της περιφερειακής τηλεόρασης? Θα αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό? Με όρους διαβούλευσης, διαλόγου και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και με τη συνεργασία φυσικά και την υποστήριξη της κυβέρνησης θα προχωρήσει και στην αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών με όρους οι οποίοι θα πρέπει να είναι κοινά αποδεκτοί και να αφορούν και περιεχόμενο και πληθυσμιακά κριτήρια αλλά και όλα αυτά τα οποία πριν από λίγο σας επισημάνατε. Νομίζω ότι θα είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι άκρως συνενετική και θα οδηγηθεί στην ολοκλήρωσή της το συντομότερο δυνατόν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πάντως πως στην παρούσα φάση προτεραιότητα δίνεται στο να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. Όμως προβλέπει κάποια πολύ γενικά κριτήρια και από εκεί και πέρα εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα, προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να προκηρύξει διαγωνισμό με βάση την εξειδίκευση των κριτηρίων που εκείνο θα αποφασίσει και για τον αριθμό των αδειών και για ποιοτικά κριτήρια και για θεματικά κριτήρια που μπορεί να θέσει για τους περιφερειακούς σταθμούς. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση προηγείται η λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης των σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας.